Αφού μάλλον είναι καλή στιγμή να ξεκινήσουμε, να σας καλημερίσω και να σας καλωσορίσω και πάλι σε αυτή τη δεύτερη μέρα της διημερίδας και να σας πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που έχω εγώ την τιμή να προλογίζω κάπως και να σας συστήνω τον κύριο Σακά, ο οποίος και αυτός μας έκανε την τιμή να δεχτεί την πρόσκλησή μας και να έρθει σήμερα στη δική μας τη διημερίδα. Χαίρομαι γιατί για μένα, όπως έλεγα και χθες, είναι πάρα πολύ σημαντικό να όχι απλά να λέμε ότι είμαστε ανοιχτοί, αλλά να είμαστε ανοιχτοί ως προσέγγιση εννοώ και να συναντούμε, να μπορούμε να συναντούμε ανθρώπους από άλλες προσεγγίσεις. Όπως ο κύριο Σακά, χθες είχαμε κάποιους, σήμερα κάποιους άλλους, ο κύριο Σακά είναι ένας. Εντάξει, είμαι προκατηλημένος, εξαιρετικός εκπρόσωπος της συστημικής προσέγγισης. Χαίρομαι πάρα πολύ που είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ που ήρθε. Το κύριο Σακά, το Διονύση, το γνώρισα πριν 20 χρόνια σε μία συλλογικότητα, μια που η Άννα προηγουμένως ανέφερε τις συλλογικότητες, έτσι, φεύγοντας λίγο από τον υποχρεωματισμό μας και το άτομο. Το γνώρισα λοιπόν στην Ελληνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας. Γνωριστήκαμε εκεί και ήμασταν για κάποια χρόνια σε ένα διοικητικό συμβούλιο μαζί της Ελληνικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας. Εκεί γνωριστήκαμε και εκεί είδα την ποιότητα παρουσίας, όπως τα λέγαμε εμείς προσωποκεντρική που έχει, και τον εκτίμησε. Θα σας πει ο ίδιος αρκετά πράγματα, αν θέλει να πει για τον εαυτό του, γιατί έχει κάνει πάρα πολλά. Θα πω μόνο 2-3 για να έχετε έτσι μία μικρή εικόνα. Αν πω για το ποιος είναι, είναι λάθος το ίδιο. Αλλά για αυτά που έχει κάνει. Ο κύριος Σακά, λοιπόν, ο Διονύσης, είναι από το 84, όπως μου είπε, συνεργάτης του ΑΚΜΑ. Εκπαιδευτής και επόπτης. Στα αρκετά χρόνια της επαγγελματικής του πορείας, καριέρας, δεν λέω πόσα, δεν θέλει να πούμε, ούτε τολμώ να πω για μένα, αλλά το καταλαβαίνω, έχει περάσει από πάρα πολλά ψυχιατρικά και κλινικά πλαίσια, μπορώ να σας πει ο ίδιος πια. Έχει ασχοληθεί με, γενικότερα με ψυχοσωματικά φαινόμενα, και με εξαρτήσεις, έχει κάνει πάρα πολλά και στον ΟΚΑΝΑ και στο ΚΕΦΟΑ, νομίζω. Έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με την εκπαίδευση εκπαιδευτικών και με την πρόσληψη και την προαγωγή υγείας. Και αυτό με το οποίο, νομίζω, στο οποίο έχεις δώσει βάρος, να το πω έτσι, έμφαση, είναι η εργασία με οικογένεια, ζευγάρια και ομάδες. Τσιγκρανιά. Ορίστε. Η τσιγκάνια. Η τσιγκάνια. Okay. Ο κύριος Σακά, λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ και με έχετε καλέσει. Σας είδα και στον ήρωα μου πριν 20 ημέρες. Είναι ένα όνειρο που βλέπω κάθε φορά όταν πραγματικά είμαι έτοιμος να μπω σε κάτι καινούργιο. Είναι τόσο καινούριο, αφού και τους ανθρώπους πολλούς τους ξέρω. Τι είναι το καινούριο? Η πρόκληση είναι, ξέρετε, όταν πρωτοδιάβασα Ρότζερ πριν αρκετά χρόνια, είπα δεν είμαι τόσο καλός άνθρωπος να παραδέχομαι τους ανθρώπους άνευ όπως αυτός. Πάρα κάτω. Τότε ήταν και ο φροϊδισμός στην επικαιρότητα, οπότε έφαγα 10 χρόνια της ζωής μου. Από φοιτητής είχα διαβάσει τα άπαντα του Φρόιντ, οπότε ήμουν καταδικασμένος να χρειαστώ άλλα 10 χρόνια για να θεωρήσω τους δογματισμούς που είχα τα πρώτα 10 χρόνια, πάνω 20 χρόνια δηλαδή. Και μετά τα 20 χρόνια άρχισαν να αλλάζουν τα πράγματα. Και γνωρίζοντας τον Παύλο και την Άννα, έτσι ένιωσα πιο οικία και με άλλους. Με το EFT που μου αρέσει πάρα πολύ, είδα ότι έχουν βάλει και τη συστημική μας. Αλλά η γοητεία ήταν, ο έρωτας ήταν με τον Τζεμπλή, όταν τον διάβασα. Εκεί ένιωσα ότι αν κάποιοι ασχολούνται με τον άνθρωπο για πολύ και κλινικά και στα δύσκολα, αργά ή γρήγορα
αποδεικνύουν αυτό που λέει η έρευνα, ότι οι έμπειροι άνθρωποι ανεξάρτητα από θεωρητική προσέγγιση κάνουν τα ίδια πράγματα. Βέβαια για τους νεότερους να πω, λέμε και κάτι άλλο, ότι οι έμπειροι είναι το ίδιο αποτελεσματικό με τους άπειρους που έχουν περιέργεια και ακούν. Αυτό να το ξέρετε. Πολλές φορές οι έμπειροι βγάζουν και το περίστροφο και θέλουν να καθαρίσουν γρήγορα, ιδιαίτερα αν μας πιέζει ο χρόνος. Πολύ συχνά στις δουλειές μας έχουμε τέτοια. Ήρθα το πρωί να πω στο κλίμα με την οικογένεια, άκουσα την Άννα. Έχω δει και παλιού ότι η προσέγγιση είναι ηρακλήτια. Και στο άκουμα που συμμετέθηκα το 1984, ο δάσκαλος του Βασιλείου ήταν του Ηράκλειου και της διαλεκτικής. Αν δείτε τον τίτλο που έχω δώσει για την ομιλία μου, δεν έχω βάλει συστημική, το είχα προσέξει. Έχω βάλει διαλεκτική αλληλοεπίδραση οικογενειακών και κοινωνικών σχέσεων και η επιρροή τους στη θεραπευτική σχέση. Των πλαισίων δηλαδή και των υπερσυστημάτων και πόσο επηρεάζουν τη θεραπευτική σχέση. Και έχω βάλει την, επειδή η Βασιλείου λέγανε διαλεκτική συστημική προσέγγιση, εγώ θεωρώ το διαλεκτική πολύ πιο κρίσιμο από το συστημική καταρχήν. Το να σκέπτεται κάποιος διαλεκτικά, τώρα τι είναι διαλεκτική όμως, είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο που αν μπούμε σε ορισμούς, στους οποίους θα αποφύγω σήμερα, μπορεί να αρχίσουν να μαλώνουν, ας πούμε, γιατί υπάρχουν πολύ διαλεκτικοί έτσι. Από τον Λάο Τσε, η Ράμπη του Ιμπεδοφή, σας έχω πετάξει στην περίπτωση εκεί κάτι, κάτι από τον Ιμπεδοφή. Μετά έχει Χέγγελ, έχει Μάρξ, εκεί αρχίζουν τα ζώρικα, ας πούμε. Έχει και σύγχρονους διαλεκτικούς. Έχει τους πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι είχαν σπουδάσει στην Αθήνα με τον Νεοπλατωνισμό κλπ. Αλλά να ξεκινήσω λίγο από τα ερεθίσματα, να πω καταρχήν ότι θα μιλήσω λίγο για τα πλαίσια και την αξία των πλαισίων. Έχω προσέξει γενικά από πολλές προσεγγίσεις και επειδή το πλαίσιο είναι δεδομένο, έχει δομηθεί, πολύ συχνά ξεχνάμε πόσο το πλαίσιο είναι καθοριστικό και επηρεάζει τη σχέση. Ο Παύλος ήδη είπε ότι όταν μιλάμε με το Ιντερνετ, αυτόματα σε άλλα χωροχρονικά πλαίσια, που είναι διαφορετικοί χρόνοι, εκεί τα πράγματα μπερδεύουμε. Μιλάμε με το χθεσινό εαυτό μας, ενώ ήδη έχουμε μπει στο μέλλον. Αν δείτε πίσω μου, καθώς καθόμουν εκεί, έχει ένα αρχέτυπο εδώ, μια μαντάλα που είναι, μου άρεσε ο γιου πάνω από αυτό. Και έχετε το χρόνο. Αυτό το πράγμα μου ενοχλούσε πάρα πολύ. Είναι το αριστερό ημισφαίριο που το με ρώτησε η γυναίκα μου το πρωί, τα έχεις δομήσει. Λέω, τα έχω δομήσει, αλλά έτσι που τα αναδομώ συνεχώς. Δεν ξέρω πόσο χρήσιμο είναι αυτό. Θυμάστε την ιστορία του Γιούγκ με το φύλακο. Καταρχήν ο χρόνος είναι ο χρόνος που τρώει τα παιδιά του. Γι' αυτό τι μας τρώει. Ακούγα την Άννα λέει για τη φιλία. Έχει γίνει έρευνα ότι οι ψυχοθεραπευτές στην Αμερική έχουν λιγότερους φίλους από τους κοινούς φίλους. Άρα ένα πρώτο καμπανάκι για εμάς τους ίδιους είναι αυτό. Ο Ιούνιτρο που πήγε να μελετήσει μια φιλή, την μέρα που ήθελε να αποχαιρετιστεί, ανέβηκαν στην κορυφή του βουνού, ρωτάει το φίλο, είχε πάει με την ομάδα, τι διαφορά βρίσκεις ανάμεσα σε εμάς και εσάς. Του λέει ο φύλακος, εσείς έχετε, εμείς έχουμε πολλούς θεούς, εσείς έχετε ένα. Δίκιο έχεις, του λέει. Αλλά πριν προλάβει να τελειώσει, του λέει ο φύλακος, το ρολόι. Αυτό να μου φιλήσει την ώρα και το δεν ξέρω. Επειδή σας πω την αλήθεια, άρχισα να εφημερεύω το 1976, πέρασα 43 χρόνια έρχεται. Αλλά να σας πω μια ιστορία πώς αλλάζοντας πλαίσια επηρέασε τη σχέση μου και τη γλώσσα.
Τελειώντας το ηγνίδιο που εκεί μαθαίναμε, γινόμαστε νευρό η ψυχή τότε, άρα τον εγκέφαλο και το σεβόμαστε. Πριν καλά καλά τελειώσω, εφημέρωσα σε μια κλινική των δωρίων προαστίων. Εκεί ερχόντουσαν οι incognito, πλούσιοι άνθρωποι, βιομηχανοί, εφοπλιστές, δεν ξέραμε εμείς οι νέοι, δεν ξέραμε ούτε το όνομά τους. Εκεί έπρεπε να είμαι ευγενικός, τυπικός, πολιτικά correct, savoir-vivre και όλα αυτά, πληθυντική. Κατέβαινα όμως, αμέσως μετά διορίστηκα πρωινό ωράρι στο Δαφνί, ως ψυχίατρος. Εκεί είχε πληθυσμό ουγά, αγρότες και χωρίς πολλές οικογένειες. Το ίδιο θα έλεγα για τους μεγαλοαστούς της κλινικής, όπου και εκεί δεν έβλεπα πολύ συγγενολόγοι να πλακώνουν. Το ίδιο και στο Δαφνί, αλλά λόγω εγκατάλειψης. Αστικοποιημένοι έτσι και πολύ εξατομικευμένοι μεν, οι άλλοι χαμένοι στον κόσμο τους. Μάλιστα, είχα δει και ένα που παίζανε παιδιά και δεν με γνώριζε. Ήταν το πρώτο πράγμα που να πηγωθώ, ας πούμε, που ήταν τόσο κλειστός, δεν μίλαγε σε κανένα. Εκεί, αν ήταν κανένας μεγάλος άνθρωπος, κανένας αγρότης, εγώ τρέμανε τα πόδια μου ακόμα, νεαρός ψυχίατρος, με την ανασφάλεια, αν δεν του μίλαγα σε ελληνικό, πως θα μου μίλαγε σε πληθυντικό, ήθελα να του μιλάω σε ελληνικό και φυσικά θεωρούσε ότι εγώ τα ξέρω όλα και ήταν αυτονόητο ότι τα ξέρω όλα και τότε αισθανόταν καλά όταν τα ξέρω όλα. Και φυσικά οι άνθρωποι θέλανε οδηγίες και κατευθύνσεις και τα μη κατευθυντικά εκεί σήμαινε ότι είσαι σκιτζής μου, δεν ξέρεις τίποτα. Άμα δεν ξέρεις τι να συμβουλέψεις, τι να πεις για τον άλλον, επειδή τότε το κλίμα ήταν ασφιχτικό και ξεκίνησε το κλίμα από ιδρυματισμού και να φτιάξουμε καινούργιες μονάδες, αλλά ακόμα δεν είχαν ιδρυθεί, τότε φτιάχναμε το κλίμα γιατί σκάγαμε και αρρωσταίναμε εμείς οι ίδιοι από τα κλειστά συστήματα. Αν δουλεύεις μέσα σε κλειστά συστήματα, τα κλειστά συστήματα, λέει ο δεύτερος νόμος, θέλει να αυξάνει η ενέργεια, αρρωσταίνει και αυτός που πάει να θεραπευτεί, αρρωσταίνει και αυτός που πάει να δουλέψει. Οπότε έπρεπε να βγω λίγο έξω. Προτίμησα από το Παγκράτη να πηγαίνω Δαφνί, να πηγαίνω μετά στο Ίκα Δραπετσόνας, όπου επειδή δεν πήγαινε κανένας, επιτρεπόταν μια σελίδες, έτσι δεν πήγαινε κανένας. Εκεί ήταν ναυπηγοεπισκευαστική και εργάτης. Εκεί λοιπόν μπορούσα να μιλάω ευθέως, άνετα, direct, να είμαι αυθεντικός. Εκεί ερχόντουσαν και μπαίνανε, έπρεπε να δω 30 το απόγευμα. 30 ανθρώπους. Αν ήταν εδώ 4, ήταν νευρολογικά, σταγράφησα, είχα περιέργεια, πήγα και όλες να πάρω πληροφορία, να εξοικειωθώ με ανθρώπους. Την πρώτη φορά, για πρώτη φορά ήμουν μόνος μου, δεν είχα κανένα από πίσω. Μάλιστα, θα βάλω και ένα βιβλίο σε συζητά για φάρμακα. Αν δεν ξέρω τίποτα, θα κρυφθεί τα ζώα, δεν χρειάστηκε. Ήταν ο φόβος του να μένεις για πρώτη φορά μόνος χωρίς επιμελητές, διευθυντές, καθηγητές και μόνος ενώπιος ενώπιον. Όμως, εγώ μιλούσαν άλλα πράγματα. Ερχόντουσαν συγγενείς και πώς να τους πάρω. Οπότε αυτό το ψυχαναλυτικό ένας προς ένα, δεν επικοινωνείς με άλλους κλπ. Δεν ήταν. Ήταν ανοιχτά τα όρια, φτιάξα και ένα καλό. Εκεί βέβαια άρχισα να γίνομαι και συστημικός πριν από τη συστημική θεωρία. Έδινε σε ένα αντικαταθλιπτικό ή έκανε ψυχοθεραπεία στη γυναίκα, βελτιωνότανε, χειροτέρευε ο άντρας. Έδινε φάρμακο στον άντρα, βελτιωνότανε, χειροτέρευε η γυναίκα, το σύμφωνο της γυναίκας, της παλάτσας του γυναίκας. Δηλαδή συνέβαιναν πράγματα που δεν τα καταλάβαινα πώς και γιατί γίνονται αυτά. Κάπου αλλού ήταν, δεν ήταν τόσο εντός του ατόμου το πρόβλημα. Κάτι συνέβη με τη σχέση, με τη ζυγαριά. Και βέβαια εκεί πάθαμε κι άλλα. Επειδή ήταν προσφυγική συνοικία, κάποιες φορές αυτό που μα
μαζευόντουσαν αρκετοί έξω. Γιατί αν καθυστερούσα κατευθείαν πάνω από 20 λεπτά και ήταν και μια κοπέλα μέσα, ανοίγανε και την πόρτα, τι κάνει ο γιατρός μέσα με αυτήν την κοπέλα πάνω από 20 λεπτά. Με λαϊκή ψυχοθεραπεία. Και μερικές φορές μπαίναμε, πώς αισθάνεστε, πολύ ωραία. Τι σας έφερε εδώ, δεν ήμουν καλά, τώρα τα είπαμε έξω. Και κάποιες φορές ήταν οι γιαγιάδες, εγώ είμαι μεγάλη αγάπη, οι μεγαλύτερες εκπαιδεύτριές μου ήταν οι γιαγιάδες. Οι γιαγιάδες μου, οι γιαγιάδες της Ρούγανας, στα χωριά της Κρήτης, της Μεσσηνίας και της Δραπετσόνας. Και κυρίως οι γιαγιάδες από τη Μικρασιά της. Όπου καθόντουσαν εκεί έξω περιμένοντας και κάναν αυτές την ψυχοθεραπεία ψυχοθεραπευόμενες. Μερικές φορές όταν αργούσα λοιπόν και έπιανα κουβέντα με κανέναν και είχαν μαζευτεί, τι να κάνω, δεν έρχεστε όλοι μαζί μέσα. Πριν αρχίσω να εκπαιδεύομαι στο group therapy. Οπότε είχα πάρει κάτι τέτοια πράγματα. Βέβαια, επειδή εκείνη την εποχή, ήταν πια 84, είχαμε απογοητευτεί από το ότι θα αλλάζαμε τον κόσμο εδώ και τώρα και την ελληνική κοινωνία και θα φτιάχναμε την ουτοπία. Είχαμε κάνει και τα πέλτς μας και αφού ολοκληρωθήκανε τα πέλτς ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο πάρα πολύ λίγο, είπαμε χρειαζόμαστε εμείς ψυχοθεραπεία. Και μετά βλέπουμε. Οπότε πήγα και στο ΑΚΜΑ, όπου εκεί. Πού του είχα γνωρίσει, Βασίλη. Γιατί λέτε για τα μάτια, να σα πω αυτό, κάθισα όρθιο και σα βλέπω. Εγώ φαίνεται ότι στα αμφιθέατρα πάνω από 10 λεπτά, αν ήταν θεωρητικό μάθημα, δεν μπορούσα να παρακολουθούσα. Γι' αυτό λοιπόν και την εποχή που φτιάχναμε το ΕΣΥ και συμμετείχα, επίσης δεν μίλαγα, αλλά έβλεπα τα πάντα όσα κινιόντουσα. Μια φορά κοιμόμουν στο πίσω κάθισμα, τα χρόνια της διδακτορίας, έπρεπε να είμαστε και να με παρουσίαζε για να μην ασχολούμαστε με ανώτρια και κάποιοι από εμάς καθόμαστε πίσω καθίσματα που είχαμε attention deficit, disorder, θα το λέγαμε σήμερα. Και είδα ένα ζευγάρι, θέση αντίθεση, σύνθεση. Όταν το ονόμασα του Βασιλείου, λέω, σας ερωτεύτηκα γιατί είχατε διαλεκτική σχέση. Έλεγε ο ένας μια θέση, διαφωνούσε ο άλλος, αντίθεση, μετά κάνατε σύνθεση, μετά ξανά κάνετε διαφωνία. Αυτό ήταν η διαλεκτική ενότητα και πάλι και αλληλοδιείσδυση των αντιθέτων, θέση, αντίθεση, σύνθεση. Λέω, Βασιλείου, δεν είμαστε καλά για μεταξύ μας. Οπότε μου λέει, άσε τη φιλοσοφία μου, λέει, δεν θα σε οδηγήσει. Πάρα πράγματα έχω κρατήσει την κυρία. Οπότε άρχισε η εκπαίδευση. Έπρεπε να πω σε ομάδα. Η εκπαίδευση εκεί ήταν να μπαίνει σε ομάδα. Κάθε σε μερικά χρόνια. Κάνεις βιωματική εκπαίδευση. Η Βασιλείο, επειδή είχαν έρθει από το Σικάγο, νομίζω ότι ήταν πολύ μοιημένη σε όλα αυτά τα ανθρωπιστικά και ο Τζελεπίν είναι από το Σικάγο. Ναι. Νομίζω και ο Ρότζερς. Και ο Ρότζερς και λοιπά. Δηλαδή είχαν πάρει όλη αυτή την κουλτούρα. Οπότε στη βιωματική εκπαίδευση μα παίζανε ρόλο. Μπέραν γιαγιά, μαμά, μπαμπά, παππού, κυρίως με το συνέστημα. Εγώ τώρα λέω, αν κανένα ακμικό λέει τι αισθάνεσαι, ενοχλούμε, λέω το κάνει σαν να του δημοσιογράφου. Έχει γίνει κάποια καταστροφή και πάει ο δημοσιογράφο και λέει τι αισθάνεσαι. Δίνει μία με το. Το συνέστημα είναι δεμένο με τη σκέψη, είναι δεμένο με το σώμα, είναι δεμένο με τη συμπεριφορά. Όλα αυτά άντε να τα συνειδητοποιήσεις, άντε να τα λεκτικοποιήσεις, άντε όσο και να τα λεκτικοποιείς, μην διαλέξεις χρησιμοποιούμε και άλλα μένα. Αλλά να συνεχίσω την ιστορία. Μετά την Δραπετσόνα λοιπόν, πήγαινα και σπίτια στα Δραπετσόνα. Και πήγαινα και στο γραφείο μου στο Παγκράτη, γιατί ήθελα πρώτο εσύ που πάλευα να αποκτήσω την κύριο εμπειρία του ιδιωτικού ιατρικού. Στο άτομο όμως πηγαίνοντας πάνω στο Φάλιρο, γιατί μετά
Δαφνή, Παγκράτη, Δαφνή, Σχιστό, Δραπετσόνα, Επέραμα, Κερατσίνη, άλλο. Πήγαινε και παλιό φάρδιο, πήγαινε να εκπαιδευτεί στις ψυχοθεραπείες στην ιντελιγένσια της διανόησης, οπότε εκεί άλλη γλώσσα. Αλλιώς λοιπόν, σε κάθε διαφορετικό πλαίσιο, τι νομίζετε ότι έπαθα. Δυσαφρία καταρχήν, γιατί αυτόματα και εκεί καταλαβαίνεις πως η γλώσσα με τη σχέση και το πλαίσιο πάρα πολύ συνδέονται, διότι αν θες να προσαρμοστείς και στη γλώσσα την κατανοητή του άλλου, θα πρέπει, αλλά πως αλλάζεις, είναι σαν να έχεις ανοιχτά παράθυρα, δεν ξέρω, τα σύγχρονα, το παλιό μου τηλέφωνο άναβε όταν άφηνα ξέχναγα ανοιχτά τα πολλά παράθυρα. Τα καινούργια μου φαίνεται δεν μου καίνε τόσο πολύ, το δικό μου και έκαιγε, γιατί ξέχναγα να τα σβήσω. Άρχισα να μπερδεύει την γλώσσα. Και μετά με μίλησα αργότερα στο Wittgenstein ότι η γλώσσα φτιάχνει πραγματικότητα και τώρα ξέρουμε ότι τα fake news μπορούν να φτιάξουν πολύ πραγματικότητα. Δυστυχώς. Άρα, εκτός από τη γλώσσα, άλλαζε τη συμπεριφορά. Αλλού γινόταν κατευθυντική, αλλού γινόταν στο άτομο το διαλεκτική ήταν μευτική. Αλλά και πάλι τότε, κυριαρχούσε μέχρι τη δεκαετία του 80 στη συστημική προσέγγιση, γιατί μου λέω πάντως πες μας για τη συστημική, κυριαρχούσε ένα ρεύμα που ανερούσε Ρότζερς, Φρόιντ κλπ. Ήτανε να βρούμε, ή μάλλον το πρώτο σκέλος της φροϊδικής, ότι υπάρχει μια θεωρία που είναι κλειστή και κοιτάει και την πραγματικότητα και κοιτάει και την μεταβίβαση που κάνει άλλη. Έχετε δει πόσα βιβλία έχουν μεταφραστεί στην Ελλάδα για την αντιμεταβίβαση και την προβλητική ταύτιση. Χιλιάδες έχουν μεταφραστεί ψυχαναλυτικά. Πόσα λέτε είναι για την αντιμεταβίβαση. Έχετε διαβάσει. 2-3. Για την προβλητική ταύτιση, 1-0. Γιατί για τα ιερατεία δεν μιλάνε για τον εαυτό τους. Μέχρι εκείνη τη στιγμή και οι συστημικοί που θέλανε να φύγουν Μινούτσι, Τζέι Χέιλ, Πάλο Άλτο κλπ. Θέλανε να ελέγξουν το μηχανισμό που λέγεται οικογένεια, άνθρωπος κλπ. Το κατευθύνουν σε ένα καλό θετικό αποτέλεσμα. Άρα έπρεπε να παρατηρείς επιστημονικά αυτή την αντικειμενική πραγματικότητα που είναι εκεί έξω. Διότι προφανώς είχαν κουραστεί, κάποιοι από αυτούς είχαν δει ότι άντε να περιμένεις μήνες και χρόνια τι μεταβίβαση και τι παλινδρόμηση θα γίνει και η καθαρίστρια απ' έξω και η γραμματέας και η τραπεζοκόμος, ξέρω εγώ, ήξερε περισσότερα για την οικογένεια και για τα συμβαίνοντα στη ζωή του άλλου. Οπότε κάποιοι θρασίες από αυτούς παίρνουν και την καθαρίστρια που είδε και ας πούμε και βλέπανε μαζί την οικογένεια. Μην νομίζετε ότι κάνανε λάθος. Εγώ στο νοσοκομείο ημέρας του γεννητήρου και στη μονάδα εφήβων στο γεννηματά που πήγα μετά, έβλεπα ότι στο άντρα που απουσιάζει, στον καθαριστή, ένας μεγάλος άνθρωπο πρώτης σύνταξης, εκεί πηγαίναν από το μυστικό τους. Όπως όταν έκανε διέγερση στη μονάδα εφήβων, οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι μέναν στα γραφεία τους και η τραπεζοκόμος έβγαινε και καθάρισε και ηρεμούσε. Και έτσι μυήθηκα λιγάκι ότι εδώ κάτι άλλο χρειάζεται. Ιδιαίτερα όταν τα πράγματα γίνουν ζώα, χρειάζεται και η δική μας ομάδα και η δική μας κοινότητα. Στο Δαφνή είχα δει και το εξής. Όταν κάνανε διέγερση οι σχιζοφρενείς. Το ίδιο πράγμα που συμβαίνει όταν τα παιδιά θέλουν να βλέπουν τηλεόραση και δεν πάνε για ύπνο. Είχαμε μια πόρτα αριστερά η γιατρή, δεξιά η προϊσταμένη με τους νοσηλεύτες. Η διέγερση γινόταν ανάλογα με τα μαγνητικά πεδία που έρεαν ανάμεσα σε αυτές τις δύο πόρτες. Άρχισα να παρατηρώ τέτοια φορά. Μετά η συστημική μας έμαθε ότι ξέρεις, άλλο IP, ο Identified Patient, αυτός που έχει το σύμπτωμα, αλλού πονάει και αλλού, σου λέει, αλλού...
Ναι. Και άλλους φάζει. Άλλου πονάει και άλλους φάζει. Άλλου είναι το πρόβλημα και άλλος εκφράζει. Και πολύ συχνά είδα ότι αυτός που έχει το σύμπτωμα είναι ο πιο δυνατός που μπορεί να το σηκώσει. Και προστατεύει ευαίσθητες σχέσεις. Αυτό το είδα και στη στροφή, στο οικογενειακό πρόγραμμα της στροφής, όπου έβλεπες ακόμα και το ψυχοπαθητικό που λένε η ψυχίατρη, διαγνωστική ταμπέλα, δηλαδή το σοσιοπάθη που δεν έχει αναστολές, ακόμα και αυτός έκανε τις διαταραχές συμπεριφορές όταν ένιωθε την κατάθλιψη της μαμάς ή το επικείμενο διαζύγιο των γονιών. Τότε εμφάνιζε οι διαταραχές συμπεριφοράς. Αυτό το πλεονέκτημα μας είχε η οικογένεια, μας έδινε η οικογένεια να βλέπεις μπροστά σου όλη τη δυναμική και όλη τη σχέση και πότε, σε ποιες συνθήκες, σε ποια φάση βγαίνει το σύμπτωμα. Νομίζω ότι είχαν δίκιο οι πρώτοι ψυχαναλυτές που διεύρυναν το πλαίσιο σε πρώτη φάση να δουν την οικογένεια, να διευρύνουν να δουλέψουν με ομάδα και μετά να αρχίσουν σιγά σιγά μετά τη δεκαετία του 80 να περάσουν στη δεύτερη κυβερνητική στη μελέτη του παρατηρητή. Αλλά πριν πάμε στον παρατηρητή και τι έγινε και πώς εξελίσσεται σήμερα η προσέγγιση αυτή, να πω κάποιους κλασικούς νόμους. Καταρχήν, το να δομείς κάτι, να συντηρείται κάτι και να ανατρέπεται κάτι και μετά να πηγαίνει σπήρα σε μια ανελεκτική πορεία, ισχύει για όλα τα συστήματα. Ένας αρήτη λέει, ο κόσμος διοικήθηκε από τη Γένοβα, έχει συνεχεία από την Ολλανδία, έχει συνεχεία από τη Μεγάλη Βρετανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ένα τελευταίο χρόνο. Και τι γίνεται, γιατί κάτι προσφέρουν, δομείται ένα καινούριο σύστημα. Αναπτύσσεται. Ασκεί ηγεμονία. Η ηγεμονία θα πει, ασκεί έλξη. Μετά από λίγο, αναπτύσσεται, εξαντλείται τις δυνατότητες ανάπτυξής του. Υπάρχει μια τάση να διατηρηθεί η ομοιόσταση, η συντήρηση και μετά αρχίζουν ανατρεπτικές διαδικασίες. Αυτό γίνεται με τις κοινωνίες, γίνεται σε κάθε φάση αλλαγής της οικογένειας. Ο Έρικ Έριξον είπε ότι γίνεται και με το άτομο. Σε κάθε φάση εξέλιξης δομείται κάτι, αποδομείται και πάει λέγοντας. Και έχουμε αυτή τη σπυροειδή ανέλυξη. Το ίδιο γίνεται και με τις θεωρίες μας. Αυτό που δεν είναι πολύ καθαρό είναι ότι οι θεωρίες μας επηρεάζονται από τις αλλαγές εκεί έξω. Στη γενιά μας, είχαμε διαβάσει το βιβλίο που είχε γραφτεί του Φρίντριχ Έγκελς, η καταγωγή της οικογένειας, και ξέραμε παραγωγικές σχέσεις, πόσο επηρεάζουν τις οικογενειακές σχέσεις. Άλλο ήταν η οικογένεια στην παραδοσιακή κοινωνία που λειτουργούσε με τις κοινή ιδεολογία, η κοινή θρησκεία, οι κοινές αρχές, το πώς λειτουργεί η μητέρα και ο πατέρας που είπατε, αυτά ήταν δεδομένα και αν κάποιος παραβίαζε η κοινότητα ερχόταν και τον μάζευε, η ρούχα ή το καφενείο, εκεί ήταν το group therapy, τα παραδοσιακά, αλλά υπήρχε και το υπερσύστημα κοινότητα που τους μάζευε όποιον παρεξέκλεινε. Περάσαμε στη βιομηχανική εποχή και το σχολείο που ακούω ακόμα να παραμένουμε στη φάμπρικα, την πυραμίδα και το γνωστικό και το μαθησιακό σε μια εποχή που πια δεν χρειάζεται τόσο, το 19,5, δηλαδή αντί να καλυτερεύουν τα πράγματα, χειροτερεύουν, γιατί εμείς αν ξέραμε να λύνουμε ασκήσεις, περνάγαμε σε καλές σχολές. Έτσι, δηλαδή τώρα έχει γίνει και χειρότερο. Πιο συχνοί πελάτες μας είναι αυτοί των ανωτέρων σχολών. Και γιατροί, δικηγόροι. Δικηγόροι, καλύτεροι πελάτες. Λοιπόν, το πώς υπάρχει ένα ωραίο βιβλίο που έγραψε η Χάρη Σικατάκη για τις τρεις ταυτότητες της ελληνικής οικογένειας. Ήταν από τις διδασκαλίες της έρευνας που είχα να κάνει με τη Βάσο τη Βασιλή, τη Βάσο τη Βασιλή την Πολιέρα. Το θέμα δεν είναι οι κοινωνίες εκεί έξω. Είναι ότι η κοινωνία του χωριού της κοινότητας δεν πάει να έχουμε να είμαστε τρεις γενιές Αθηναίοι, υπάρχει μέσα μας. Σε σύγκρουση με την κοινωνία της φάμπρικας, που σε ήθελε πειθαρχημένο εργάτη της φάμπρικας. Και ενώ έχουμε περάσει μια μεταβιομηχανική εποχή, ούτε καν προλάβαμε να ζήσουμε τη βιομηχανική εποχή,
σε λίγες δεκαετίες θέλουμε τα παιδιά μας να γίνουν αυτόνομα, να πάνε στα 18, πάνε κατευθείαν στο εξωτερικό και τους λέμε θα γίνεις αυτόνομο παγάστρα. πρέπει να είσαι ανεξάρτητο με αντιφατικούς και κατεφεδικούς τρόπους και δεν νομίζω ότι κανένας μας δεν το παθαίνει αυτό. Διότι όλη αυτή η πολυφωνικότητα παλεύει μέσα μας να συνθέσει όλα αυτά τα πολιτισμικά ρεύματα οι βασικοί ορίζανε τον άνθρωπο αποτελούμενο από διεργασίες βιολογικές, ψυχοκοινωνικές, κοινωνικο-οικονομικές, κοινωνικο-πολιτιστικές σε μεταξύ τους συναλλαγή. Ένας θεωρητικός που έχει επανέλθει πια, καταρχήν είναι ο William James, με τον άνθρωπο που το βιβλίο αυτό το ξέρουν οι ψυχολόγοι του 1895, αλλά αυτός που έφερε, δεν ξέρω αν είχε διαβάσει, αλλά διάβαζε πάρα πολύ, νομίζω, υπήρχε ένα ολόκληρο δίκτυο, κύκλος του Μπαχτίν, ο Μιχαήλ Μπαχτίν. Εγώ λατρεύω τον Μιχαήλ τον Μπαχτίν, γιατί είναι πολυφωνικός. Στην πραγματικότητα, αυτό που έχει προσθέσει είναι, ας πούμε, υπάρχει δάσκαλος χωρίς μαθητές. Όχι. Άρα, οι μαθητές εκεί έξω, είναι εκεί έξω ή είναι μέσα τους. Οι μαθητές έχουν το δάσκαλο μέσα τους. Λοιπόν, εγώ λέει είμαι δάσκαλός σας, αυτόματα υπάρχει το internal ego, δηλαδή το εσωτερικό εγώ, εγώ δάσκαλος, εγώ πατέρας. Είπε η Κλεοπάτρα για τους πολλούς ρόλους, όταν θέλω να το διδάξω με την Ιφηγένεια, έτσι βιωματικά και διαδραστικά, βρίσκονται ο Αγαμέμνον ή η Ιφηγένεια να έχει 20 ρόλους και 20 διαφορετικές φωνές να τις παντρέψει και να κάνει σύνθεση. Εκτός από το ότι εγώ είμαι αδελφός, είμαι θείος, είμαι γονός, είμαι πατέρας, είμαι κουβαλητής, πολεμιστής, εραστής κλπ. Είναι ότι και ο άλλος έξω είναι η κόρη του, ο γιος του κλπ. Αλλά και αυτοί θεωρούμε ότι είναι έξω. Είναι έξω. Είναι μέρος του εαυτού μας. Διότι πολύ συχνά αυτή η περίφημη κουβέντα περί αυθεντικότητας, που εμένα όλα τα διαβάσματά μου είναι ποια είναι η αληθινή φύση του ανθρώπου. Εκεί άρχισε η σύγκρουση στους συστημικούς. Κονστρουκτιβισμός, κονστραξιονισμός. Ο άνθρωπος είναι μια κατασκευή της κοινωνίας και των σχέσεων ή παλιότερα υπήρχαν τα αρχέτυπα, η βιολογική φύση. Στην αυτοβιογραφία του Ιούπλεϊ, που τον έκανε πρόεδρο Φρόιντ, αλλά τον κατέβασε μετά, τον διέγραψε, είχαν έρθει μια φορά στην Ακρόπολη, λέει ο Ιού, ο Φρόιντ δύο φορές έπαθε σωματομετατρεπτική κρίση μαζί και λιποθύμησε στην Ακρόπολη. Είναι τα καρφώματα με τον ομοίο, ξέρετε. Ούτως ή άλλως θα ξέρετε ο πιο κοντινός είναι ο που απειλεί την ταυτότητά μου, είναι ο πιο διαφορετικός. Πάντα υπήρχαν αυτές οι διαφορές. Στην επιστημολογία, όταν δάσκω, τους έμανα να διαβάσουν τον Πρωταγόρα, ο Σοκράτης. Όταν ήταν νεαρός και όταν ήταν νέος ο Πλάτων και τα έγραφε, περί αρετής κάνε διάλογο με τον σοφιστή του Πρωταγόρα. Ο Πρωταγόρας έλεγε ότι η κοινωνία σε φτιάχνει και μπορεί να σε φτιάξει ό,τι θέλει. Ο Σοκράτης έλεγε, η αρετή είναι κάτι που το έχεις. Μέσα από το διάλογο, ενώ είχε μια θέση ο ένας εδώ, ο άλλος εκεί, μέσα από το διάλογο πήγαν έτσι. Και απορούσε στο τέλος ο Σοκράτης πώς άλλαξε. Ο μετέπειτα Σοκράτης, ο μετέπειτα Πλάτων μάλλον, ήταν αυτός που χρησιμοποιούσε τη μευτική μέθοδο με ερωτήσεις, αλλά για να οδηγήσει αυτόν που έχει άγνοια στις ιδέες που ο Σοκράτης ήξερε. Γιατί είχε μιλήσει με τον Θεό και τα αρχιετυπικές ιδέες. Άρα το ερώτημα υπήρχε πάντα. Ποια είναι η φύση του αυτού. Από τι επηρεάζεται, τι είναι αυθεντικό. Και εκεί μόνο με δέος μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιες έννοιες και άγνοια. Από την άλλη πλευρά η πραγματικότητα λέει ότι όλοι εκεί έξω είναι και μέσα μου. Και κάτι τραβικά. Θα το κάνω συμφωνική.
ορχήστρα, θα το κάνω jazz, θα το κάνω κάποιο όργανο να καπελώνει τα άλλα, κάποιος ρόλος ή κάποια φωνή να καταπιέζει, να αποθεί, δεν ξέρω τι πια προσέγγιση και ποια ορολογία θέλει να χρησιμοποιήσει κανένας. Δεν ξέρω. Βλέπω το χρόνο και περνάει να ειδοποιήσω. Νομίζω ότι αρκετά είναι τα αριθμήματα για να βγούμε σε κουβέντα. Όχι. Πρέπει να ακούσω και εσάς τις ερωτήσεις. Άλλο να πω λίγα πράγματα τότε πώς εξελίχθηκε η συστημική σύγκριση. Ο πρώτερη κυβερνητική άρχισε να εστιάζει τον θεραπευτή. Άρα, δέστε, ξαναγυρίσαμε σε αυτό την αντιμεταλλήμανση και την προβλητική ταύτιση. Συστημική το πανερέζωνα, συνήθιση. Πώς δηλαδή ο άλλος μπαίνει μέσα μας και τη διάγνωση τι έχει ο άλλος, τη βγάλουμε από αυτό που παθαίνω εγώ. Ακούω το σώμα μου, ακούω τα συναισθήματά μου, αν θέλω να το πνίξω. Και με έχει πιάσει ο αφιένας μου, πρέπει να ξέρω και επειδή αυτό το ζευγάρι λέει δεν έχουμε εμείς κανένα πρόβλημα, το παιδί έχει, εγώ θέλω να τους πνίξω γιατί το βλέπω το πρόβλημα, τη βλέπω τη σύγκρουση που δεν θέλω να μην ανοίξουν, με έχει πιάσει ο αφιένας μου, είμαι θυμωμένος, είμαι και παραπονεμένος ότι και να τους λέω δεν το παίρνει, πρέπει να κάτσω να ασχοληθώ με τον αφιένα μου. Για να πάω το μεσημέρι ξεκούραστος. Και θα με βοηθήσει πάρα πολύ, εκτός από το να πάω στον επόπτη μου ή τον θεραπευτή μου και να δω κάνε καρκύριο, η κυρία, πρέπει να πω εκείνο και να φτάσω να μπορώ να πω «Α, τι ωραία, με βοηθήσανε να κάνω διάγνωση, αυτό δεν είναι δικό μου, είναι δικό τους, θέλω το βγάλω, είναι εκεί». Πάρα πολύ σας ευχαριστώ που με βοηθήσατε τι τραβάτε εσείς και δική σας. Αυτό είναι κάτι, η προσεσική το λένε dreaming up, ο El Cain το είπε ρέζωνα, συνήχιση. Τώρα, άλλες νεότερες προσεγγίσεις. Αποδόμηση της παραδοσιακής συστημικής, που εκεί ψάχνουμε να βρούμε την αντικειμενική πραγματικότητα και να προβλέψουμε το μέλλον και να οδηγήσουμε τους άλλους στην αρετή, την αλήθεια και την ευδαιμονία, που εμείς ξέρουμε καλύτερα από αυτούς. Ξαναγυρίσαμε λοιπόν στην αυτοποίηση σε έννοιες που ο Ρότζερ είχε βάλει. Στην έννοια ο Ρότζερ, το έλεγε και ο πατέρας. Όσα ξέρουν και ο κύριος, όταν μου κάνανε κριτική, δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος. Διότι ξέρετε, έχω φτάσει στο συμπέρασμα ότι αυτά που βλέπουμε στο χωριό που έστειλε ο πατέρας διακοπές τα καλοκαίρια, η λαϊκή σοφία και οι λαϊκές παραδόσεις, οι μύθοι που μου αρέσουν, αλλά και τα παραμύθια με τα οποία δουλεύουν κλπ. Τα έχουν πει όλα. Θέλω να βρω μια ομάδα, να πιάσω, να μελετήσω όλη τη συστημική θεωρία του γάμου από τα παραμύθια. Αν μπορώ να τους βρω, διότι δεν είναι ασχολούνται. Άλλες σχολές προσεγγίσεις, η αφηγηματική, ο διάλογος, η εστίαση όχι στο πρόβλημα, γιατί τόσο το ανακατεύεις, τόσο στην επίγηση, στις θετικές εξαιρέσεις. Παίζει στο Netflix το Tok Tok. Είναι στα γραφεία του γιατρού, 5-6 τύπου βαριά ψυχαναγκαστική, ζήτερα του ρε κλπ. Αλλά στο τέλος είναι το κλου. Το έχει παίξει και θέατρο. Ναι. Πότε όμως δεν βγάζουμε συμπτώματα? Όχι τι συμπτώματα έχουν, τι ταξινομίες, τι διαγνώσεις κλπ. Αλλά πότε δεν βγάζουν συμπτώματα, τι γίνεται στις σχέσεις τους. Ναι. Αυτό το τι καλό γίνεται στις σχέσεις και δεν βγάζουν συμπτώματα, ήταν αυτή η solution focused προσέγγιση και άλλες προσεγγίσεις, η καταξιωτική, που λέει εστιάστε στις δυνάμεις του άλλου, στα θετικά του άλλου κλπ. Θα μου πεις θα πετάξουμε τα παλιά. Με αυτό θα σου πω λίγο αστείο και θα τελειώσω την εισήγηση. Με καλέσανε να προλογίσω την καταξιωτική. Η Elizabeth McCartney είχε πει, είναι και αυτή τόσο καλή, τόσο καλή γυναίκα, αφού εγώ που συνήθως δεν είμαι τόσο. Με είχαν κακομάθει πολλές γυναίκες στο σπίτι να με φροντίζουν, τη φρόντιζα. Της έβανα πρώτα στο πιάτο και μου έλεγε «After you». Αυτό δεν μου το έχει πει καμιά Ελληνίδα. Μετά αυτό να το έχω κάνει, τις πολλές Ελληνίδες, αλλά δεν έχει σημασία.
Τους λέω, να δείτε οι παραδοσιακοί τρόποι δουλεύανε. Πώς παίρναμε εμείς την καταξίωση και την εστίαση στο θετικό και όχι στα λάθη και όχι στις υπογραμμές μου. Πατέρα, δεν έχω ακούσει ένα μπράβο από σένα, δεν έχω πει ένα μπράβο, πήγαινα κάπου καλά. Κάνε για μένα, διαβάζεις. Ό,τι κάνεις για τον εαυτό σου. Δεν ήταν αυτό και το κερασάκι στην τούρκα. Το μπράβο είναι στα γαϊδούρια. Άρα και εισπήρατη λέει, μετά επαναλέτω μπράβο, μπράβο, μπράβο. Τώρα έχουν αρχίσει και λένε ότι τα πολλά μπράβο μάλλον εξαρτάται σε αυτόν που λέει τα μπράβο. Και είναι επικίνδυνα. Μετά έφτιαξα τη μονάδα ψυχοθεραπεία στο γεννηματάκι που ασχολήθηκα με τα ψυχοσωματικά. Γι' αυτό και εγώ λέω συστήνω πάντα χορό, μπάνιο και μετά κίνηση ανάλογα με τι. Αλλά ανακοινώσαμε, ήταν η Αλεξανδρία εκεί ψυχαναλύτρια, αλλά μπράβο στήσατε τη μονάδα ψυχοθεραπεία. Ο διευθυντής μου λέω, εσείς τι λέτε, για να μην λέω, τι καταλάβατε, έχετε χάσει μια πολιτιστική, ένα πολιτισμικό ρεύμα έχετε χάσει. Που σημαίνει αυτό, δεν υπογραμμίζω, γιατί όποιος αγαπά πονά, ας αγαπάει σου λέει τα λάθη σου, και λοιπά και λοιπά, και όποιος δεν σε αγαπάει σε κάνει και γελάς, και όποιος δεν σε αγαπάει σε κάνει και κλαις. Άρα μην σου λέω τα ελληνικά, ναι, αλλά θα το μεταφράσεις. Και του πατέρα και του δίδυτε. Λέω, ο Βασιλείου θα είναι καλύτερος. Πήγα το 85, μου πήρε στο συνέδριο ψυχοθεραπευτών του σοσιαλιστικού χώρου. Δάσκαλε, πώς τα πήρα. Δυστυχώς καλά. Ήταν και εκείνη μια ωραία εποχή. Καλλιεργούσε την αυτονομία και την υπευθυνότητα με έναν άλλο τρόπο. Το θέμα είναι πώς παντρεύουμε αυτά τα ωραία και κυρίως πώς παντρεύουμε αυτή τη διάσπαση ότι δεν υπάρχει πραγματικότητα, τη χάσαμε και ο κάθε παρατηρητής είναι η πραγματικότητά του. Δεν μπορώ να είμαι τόσο μεταμοντέρνος, με συγχωρείτε. Κινούμε κάπου ενδιάμεσα. Νομίζω ότι ο Θεός είναι για εσάς τώρα, λοιπόν, σχολιάστε να ρωτήσετε.